ύψιο την Πέμπτη, τη μέρα του τελευταίου δείπνου και ένα βήμα πριν από τον τελικό. Όπως καταλαβαίνετε, η Μυρτώ ετοιμάζεται για οριστικές αποφάσεις. Είμαι η Μυρτώ, είμαι 22 χρονών, είμαι από Θεσσαλονίκη. Δουλεύω ως μπαρ-γουμαν, πάντα στη ζωή μου. Δεν ήθελα να έχω πολλά άτομα γύρω μου. Έχω δύο φίλες, η μία είναι η Πέννη. Και Έλλη και Έλλη, δεν πρόκειται να τις αλλάξω για κανένα λόγο. Γιατί μου προσφέρουν πραγματικά ό,τι θέλω από μια φιλία. Είσαι τυχερή. Για άντρα έχω κάνει ταξίδι Θεσσαλονίκη Κρήτη για δύο μέρες. Απλά για να πάω τον δω. Δηλαδή στην ουσία ούτε 24 ώρες. Ήμουν σε μικρή ηλικία για να σημειωθεί αυτό. Το σημειώνουμε. Δεν πιστεύω θα το ξανάκανα. Αυτό μας έλειπε. Επίσης ένας λόγος που πήρα μέρος στο παιχνίδι είναι ότι με λατρεύω τα ταξίδια. Θέλω να γυρίσω όλο τον κόσμο. Και αν όχι όλο, σίγουρα θέλω να πάω σε 5-10 μέρη το χώνιρο. Ο Σίμος το χθεσινό ραντεβού της Μυρτός δεν τα πήγε και πολύ καλά. Το πρώτο του πιάτο είχε σουσάμι, κάτι που το έκανε απαγορευτικό για τη Μυρτό. Το δεύτερο ήταν καλύτερο, αλλά όχι και τόσο πολύ ώστε να αλλάξει άποψη η Μυρτό. Και το γλυκό είχε μόνο επεισοδιακό όνομα. Ο Σίμος μπροστά στη Μυρτό είχε δυσκολίες στο να εκφραστεί όπως θα ήθελε. Μόνο όταν έφτασε στο κομμάτι των δώρων ανέκτησε κάπως την αυτοπεποίθησή του. Όσο για την επιθεώρηση δωματίου, καλύτερα να μην τα είχε δει η Μυρτό αυτά τα πουκάμισα στην δουλάπα του. Να και η Πέννη. Τέλος για αυτή την εβδομάδα. Φέρνουμε το τεμάχιο νούμερο 4. Και επειδή η εβδομάδα ήταν λίγο δύσκολη μέχρι τώρα, φέραμε και τον ξάδερφο της Μυρτός για ψυχολογική υποστήριξη. Ναι, χρειάζεται. Για να το λέτε εσείς, μάλλον χρειάζεται. Είμαι ο Αργύρης, ο ξάδερφος Μυρτός. Την ξέρω 22 χρόνια. Αν και τα πρώτα χρόνια δεν είχαμε έντονες σχέσεις, αλλά πρακτικά έχουμε μεγαλώσει μαζί. Είναι 15 χρόνια κοντά. Έφτασε το μάχιο νούμερο 4 και ο ξάδερφός σου! Μπορώ. Φιλή στον ξάδερφο. Πάλε καλά. Εσύ. Πάλε. Εγώ να δεις τι κάνω, τα θηρία. Πάμε να το δούμε. Ευχαριστώ. Πάμε, ναι. Πήγαμε. Καλημέρα, πριγκίπισσα μου. Πριγκίπισσα. Ονομάζομαι Δημήτρης, είμαι 24 ετών. Φοράει λαχανή. Φοράει λαχανή, έχει μπακίτσα. Δουλεύω σε μια πικαπαιρία. Τι κάνεις ακριβώς εκεί? Το μενού που έχω επιλέξει για σένα είναι ως ορεκτικό φλογέρες κοτόπουλο. Φλογέρες. Έχει και μπουζούκια. Δηλαδή πάρει το κοτόπουλο και παίζει φλογέρα. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι σίγουρο ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Για κύριο πιάτο, έχω ετοιμάσει στήθη λεμονάτα. Και από κοτόπουλο σε κοτόπουλο. Α, πάλι κοτόπουλο. Τι στήθη λεμονάτα. Και για γλυκό, επέλεξα ερωτική βάφλα. Όπως έχεις καταλάβει, δουλεύω σε μια κρεπερή. Γεια σου, Ντεμιτσάρα. Ερωτική βάφλα, λεπτομέρεια, θα έχει και κοτόπουλο. Είμαι 7 μήνες μόνος. Εγώ τον πιστεύω. Δεν λέει μια εβδομάδα. Δεν λέει και 10 χρόνια. Στο ζώδιο είμαι καρκίνος. Κλάψα! Κλάψα! Δεν ξέρω από αυτά. Πιστεύω πως θα περάσουμε ωραία. Ετοιμάσου, η βραδιά είναι μεγάλη. Η βραδιά κρατάει κανένα 2-3 ώρες, να ξέρεις. Από μένα πολλά φιλιά. Με σκότωσε. Τρομερή αυτοπεποίθηση διακρίνω. Αυτό ήταν απειλή. Γιατί καλέ. Η βραδιά είναι μεγάλη. Ο Δημήτρης σήμερα, έτσι πως τον είδα, δεν με ενθουσίασε στην εμφάνιση. Το μενού του μου ακούστηκε πολύ καλό. Και για να το ξαναθυμηθείς, θα αποτελείται από φλογέρες κοτόπουλου για πρώτο, στήθη λεμονάτα για κύριο και ερωτική βάφλα για επιδόρπιο. Μητσό! Ω, με φώναξε κανείς! Τι κάνουμε, αγόρι μου? Όλα καλά, εσύ? Φτιάξε μου τις σπεσιαλιτές, ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλω? Ναι, το αφήνω πάνω. Έγινε, αγόρινα μου. Έχουμε εμπιστοσύνη. Κατάλαβα. Σε βλέπω για τουαλέτα, αδερφέ. Ο Δημήτρης είναι τεχνίτης στην κρέπα. Απαράμιλος. Ονομάζομαι Δημήτρης. Είμαι 24 χρονών και οργάνωσα κρεπερί. Τσαβόρος. Το σχολείο δεν μου άρεσε ποτέ, δεν το ακολούθησα. Αυτός ακολούθησε. Απαράδεκτος. Ναι, στο σχολείο θέλει και μυαλό. Πού να το ακολουθήσεις? Έχω εργαστεί και σε άλλες δουλειές, όπως οικοδόμος. Οικοδόμος. Πακετάς. Θα πας πακέτο, Μίτσο. Τον πάρουμε και στο δικό μας μαγαζί. Είμαι περίπου 7,5 μήνες μόνος. Ήτανε υπερβολικά ζηλιάρα. Ενώ εσύ δεν ήσουν καθόλου ζηλιάρης. Και είχα ένα κόμπο μέσα μου. Δε, μάλλον συνέχεια, δεν ταιριάζαμε. Δεν ταιριάξατε τη χημεία σας, εντάξει, δεν πειράζει. Επειδή είμαι συχνά στους δρόμους. Την πέφτω σε πολλές γυναίκες. Πέφτεις κάτω και σε λυπούνται και σε σηκώνονται. Δεν με έχουν βρήσει, με έχουν διαολύσει. Το ίδιο πράγμα είναι. Ρε Μιτσάρα, γαμό, μπράβο, ωραίο, ωραίο. Τρελό είναι το παιδί. Απόψε πιστεύω, θα περάσουν πάρα πολύ ωραία. Είσαι άνθρωπος του χαβαλέ και του χιούμορ, πιστεύω θα τρέχουν πάρα πολύ καλά. Ωραίος χαρακτήρας φαίνεται. Όρισε, Μολύνα μου, η κερκούλα σου.
Πεινάμε κιόλα. Θα κλείσω ένα φλάσμα. Έβαλα ό,τι τέχνη μέσα, αδερφέ. Ποια τέχνη. Ζωγράφο είσαι κι εσύ. Οπότε είσαι Αρντάν. Αρντάν. Ένα Αρντάν θέλω εγώ τώρα να πάρω γιατί έχει αλτάρι. Ωραίο ο Βίτσο. Μπράβο. Και αύξησε και τη ζήτηση. Μισό λεπτό τώρα έφτασε. Ωρε Θεσσαλονίκη, μάνα μου. Πάμε για ψώνια λοιπόν με τον Δημήτρη ή Μίτσο που εν μη τι άλλο από χιούμορ δεν πάσχει καθόλου. Καλημέρα κύριε Μαρία. Γεια σου Δημήτρη, είσαι καλά. Γιατί γιατρός είσαι και ρωτάς. Καλά μου ρε, ναι, όλα καλά, δόξα Θεώ. Τι λέει σήμερα, τι θέλεις. Κοίταξε να δεις, σήμερα θα μαγειρέψω μια κοπέλα που λες. Άντε. Ναι, και σκέφτομαι να κάνω κοτόπουλο. Έχει πέσει μπόλικο κοτόπουλο πάνω. Όλα φρέσκα είναι σημερινά, κάθε μέρα εντόπια. Τι να σε δεν παγιάτικα. Πάνε σφάξτο τώρα. Θα κάνω σιφάτο λεμονάτο. Σιφάτο λεμονάτο, ακούγεται καλό. Πρώτη φορά το ακούω αυτό. Με πένες. Μουσικότατο. Οκ, okay. Πόσο στιφάκια θέλεις. Μια κοπέλα είπες θα είναι, έτσι. Για δύο άτομα είμαστε. Τώρα για θα πάρεις δύο στιφάκια για να μην είναι έτσι. Δεν πιάνεις με τα χέρια τις βιτρίνες, ρε σκουπίζει η γυναίκα. Θα σου δώσω δύο φρέσκα σημερινά. Παρακαλώ, ναι. Ομοιόμορφα. Θα σου το φτιάξω τώρα. Τι δεν θα κόψω πελάτης. Το κατάλαβα. Αμέσως να την πάρεις από τα μούτρα. Πιστεύω είναι καλό, έτσι. Όπω σούπερ, το βλέπω, εντάξει, το μυρίζω, εντάξει. Το ξέρεις και όλος είναι και σούπερ. Άρα τρελάρα. Τι λέει, αλλάξανε τα πράγματα, Τώρα μαγειρεύουν τα παιδιά. Τι να κάνουμε, εντάξει. Ο άντρας για όλες τις δουλειές που λέμε. Έτσι, ισότης σε όλα. Όχι σε όλα, ισότης. Μην τα λέμε πάλι τώρα αυτά. Δεν θέλω να ξανααναφέρομαι στο θέμα. Είναι καλή, ωραία, εντάξει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, κύριε Μαρία, δεν ξέρω. Καλύτερα. Θα είναι όμορφη, μην αγχώνεσαι, αγόρι μου. Όμορφη είναι. Πιστεύω να είναι όμορφη κοπέλα. Καλή σε ομορφιά τώρα σε χαρακτήρα, άμα τα βρείτε, θεός την ψυχή σας. Παίρνει το σακουλάκι σου, πα στο ταμείο. Έγινε, ευχαριστώ, κύριε Μαρία, να είσαι καλά. Πολύ ωραίο αυτό. Βλέπω ότι τώρα τα παιδιά τα καινούργια. Όλα ίσα σε όλα και καλά κάνουνε. Βλέπετε, εμείς δουλεύουμε στα κρέατα, τα κόβουμε. Κατά συνέπεια, γιατί όχι και τα παιδιά να μαγειρέψουν. Πώς κατάλαβε τι είπε η κυρία. Για πού το έβαλε η συμμορία, για shopping ή για καφέ. Πάμε λοιπόν καμιά βόλτα. Εννοείται, φύγαμε. Ναι, γιατί δεν έχω καμιά όρεξη ούτε για shopping, ούτε για μαλλιά, ούτε για νύχια. Και χθες που τα έφτιαξα, εντάξει, βέβαια για μένα τα έφτιαξα. Δεν χρειάστηκε. Τι να χρειαστεί. Τέλος πάντων, λοιπόν, άιντε, πάμε. Πάμε. Το διπορικό του Δημήτρη στα μαγαζιά της περιοχής του συνεχίζεται. Καλημέρα, Σταύρα. Τι γίνεται, δεν χαρέσει. Τι κάνουμε, καλά είσαι, κούκλα μου. Κοπελίτσα, όντως κούκλα. Να, μωρέ, ξέρεις, ήρθα να πάρω ένα δωράκι για μια κοπέλα σήμερα, μαγειρεύω. Και τι σε όποια μαγειρεύεις, δεν παίρνεις δώρεση. Σκέφτομαι να πάρω κρεμαστό. Θέλει να ρίξουμε πρώτα μια ματιά κάτι σε ρούχο ή θέλει να πάμε. Θέλει σε ρούχο, δεν ξέρω, εσύ είσαι δικός, εγώ δεν ξέρω. Κρεμαστό, πάρε κρεμαστό, τι ρούχο τώρα. Δεν ξέρω πώς θα είναι η κοπέλα. Ούτε και όχι, δεν την έχω δει καθόλου. Τώρα λογικά θα είναι στυλάκι, πιστεύω θα είναι κούκλα, εντάξει, πιστεύω θα είναι μοντέλο. Κούκλα είναι μοντέλο, δεν το λες, αλλά κούκλα είναι. Μοντέλο είναι. Πάμε σε κάτι πιο ασφαλές. Πάμε εδώ πέρα που είναι τα κρεμαστά. Α, γεια σου. Α, γεια σου. Το είπαν και οι αντίπαλοι. Ήμουνα σίγουρη τα παιδιά είναι. Ναι, εσύ. Είναι και μεγάλο, κάνει μπαμ γι' αυτό. Πρόσεχε να την αχτεί το σπίτι από τον μπαμ που θα κάνει. Τι λες, Σταύρα. Ένα είναι αυτό. Επίσης, μου αρέσει το κόκκινο. Όχι κόκκινα, όχι κόκκινα, ρε Μίτσο. Για να διαλέξουμε. Ναι, 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 μου αρέσει το κόκκινο έτσι που κάνει και αντίθεση. Και η καρδούλα πιστεύω είναι ωραία. Καρδούλα. Σχηματίζει το love bite, έτσι. Η καρδούλα, έτσι. Όχι, πιστεύω αυτό, όχι αυτό. Πολλά πιστεύω έχουν πέσει Δημητράκη και δεν μου αρέσει. Ω, καρδούλα. Καρδούλα, καρδούλα. Καρδούλα. Σαλόνικα και μπράβο. Το δωράκι για να το προσφέρεις είμαι έτοιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ Σταύρο. Καλή επιτυχία να έχεις. Θα τα πούμε έτσι, θα πούμε καφεδάκι. Δεν χανόμαστε, εδώ είμαστε. Να είσαι καλά. Άντε και κούτρα με τα μούτρα. Γιατί δεν μπορώ να περπατήσω, έχω μια άσχημα παπούτσια μέσα στην άμμο. Πλάκα, εσύ θα σε πάρουμε με την πέρα. Αχ, θέλετε. Χέρι, έτοιμη. Πάρτο, έλα, φύγαμε. Κανονική βασίλισσα, Μυρτό. Είναι το καλύτερο παιδί, Μυρτό. Το καλύτερο. Καλά, τώρα εμείς δεν είμαστε και αντικειμενικοί κριτές, αλλά ναι, είναι πολύ καλό παιδί. Πραγματικά πολύ καλό παιδί. Εντάξει, αφήστε με. Τι, ο άνθρωπος, αφήστε. Όχι, αφήστε. Κατά τα άλλα, μπορώ να πω ότι έχει πολύ αυτοπεποίθηση. Αυτό ενοχλεί συνήθως τους άντρες. Αλλά τα καταφέρνει. Την παλεύουν, τους παλεύει, είναι δίκαιο νομίζω. Γεια σας. Τελειώσαμε τα ψώνια και ήρθε η ώρα να μαγειρέψουμε. Εκείνο του Πάουκ, τι που κολλάει εκείνο. Σε γουστάρεις αγόρι μου, έτσι Πάουκ ρε φίλε. Πάουκ και άμα γουστάρεις, άμα δεν γουστάρεις πάνε στα σάλια πάνω που θες, δεν με νοιάζει. Πάουκ ρε, άντε γεια ρε. Έχουμε ξυπνήσει το ρεστικό, έχουμε βράσει το κοτόπουλο,
Έχουμε ετοιμάσει και τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε φλογέρες κοτόπουλο. Ωραίος. Παίρνουμε κασέρι κούντα, το τριμμένο που είναι. Κασέρι σκέτο. Το βάζουμε εδώ, γωνία. Α, δηλαδή αν το βάλεις μέσα έχει μια διαφορά. Βάζουμε και λίγο κοτοπουλάκι. Επίσης θα βάλουμε και λίγο πεστό για να αλλάξει λίγο χρώμα και να δώσει λίγο αυτή την ξυνήλα που λέμε. Γιατί φας στο τέλος όλοι μαζί στην ξύνη. Ξεκινάμε λοιπόν. Τι λέξε το αγόρι μου είναι για δώρο. Προσοχή να μην σπάσουν τα φύλλα. Σπάσουν τα φτερά του κοτόπουλου. Η αλήθεια είναι ξεχάσαμε αλεύρι. Πάω και είσαι βρε τι αλεύρι, αλεύρι να κολλήσεις, άντε. Για να κάνουμε αλευρό κολλά. Αλλά και με το νεράκι κολλάει, δεν πειράζει, δεν τρέχει τίποτα. Ναι, δεν πειράζει, έτσι χάρισε και στο νεμό. Μάγκες. Μάγκες, ποιοι μάγκες. Ετοιμαστείτε. Ο Δημήτρης ξαναχτυπάει. Έρχεται. Ήρθε. Ο τύπος είναι τρελός. Μάνα μου γλυκιά. Η τρέλα δεν πάει στα βουνά, προσγειώνεται πλέον στις κουζίνες. Πάει, έλα γόρι μου, έλα γόρινα μου, έλα. Έλα, έλα. Εντάξει, καταφέραμε. Βγάλαμε το φύλλο. Μπράβο ρε Μιτσάρα, μπράβο. Επίσης πάλι παίρνουμε το κοτόπουλο. Τσακπίνο γαργαλιάρης φαίνεται αυτός. Θα το κόψουμε όλο τώρα αυτή τη φορά. Α, και πριν τι έκοψες, μου σε έκοψες. Κάνουμε έτσι να είναι ψυχούλα μας. Κομματούδια. Βάζουμε έτσι λίγο έτσι για να φτάσουν σε όλα. Μια χαρά. Και συνεχίζουμε πάλι το τύλιγμα. Δολμαδάκια κάνει, τι κάνει. Γενικώς είμαι πολύ... Είσαι πολύ. Ευκίνητος άνθρωπος, πολύ γρήγορος, που έχω πάντα ενέργεια μέσα μου, πότε δεν κουράζομαι. Ποτέ, ναι. Και στο σεξ επίσης, έτσι. Μην τα λες αυτά και κοκκινίζω. Μ' αρέσεις. Έχουμε επίσης κόψαμε ντομάτα και κρεμμύδι για γαρνιτούρισμα. Γιατί. Για γαρνιτούρισμα. Για γαρνιτούρισμα. Το πολύ σε ένα λεπτό θα είναι έτοιμα. Σε ένα λεπτό έχεις λίγο λάδι έχεις βάλει. Τώρα περιμένω λίγο να πάρει λίγο το χρώμα, να δέσει. Το γαρνιτούρισμα. Σκέφτομαι να ρίξω και άλλο λάδι, πρέπει να έχω βάλει λίγο λάδι. Όπω αυτή η τσιγκουνιά θα με φάει. Τώρα είναι αργά. Να δούμε λίγο λαδάκι. Πάρε λάδι ρε, πάω και σε άπλατε. Είναι ιταλικό φαγητό, φλογέρα κοτόπουλο. Και πώς προέκυψε. Μου το προτείνανε και μου λένε θα σκίσεις. Θα σκίσεις. Στο έχουμε. Φλογέρα έτσι, όχι φλογέρα αυτό που παίζουμε. Φλογέρα έτσι, κοτόπουλο αυτό που τρώμε. Εντάξει, βλέπετε σιγά σιγά παίρνει και το χρώμα του. Έτσι γύρω γύρω, όπως το βλέπουμε, παίρνει το χρώμα του. Θα χρειαστώ βοήθεια. Τι βγαίνει από το ψυγείο? Να είμαι κι εγώ. Πώς θα σωθεί αυτή η βάφλα, αλλά και αυτή? Πόσο καλή είναι η μυρτό στον μπιλιάρδο? Yes. Ποια είναι τα πρώτα συμπεράσματα και των δύο? Ο Δημήτρης έφτιαξε ήδη τις φλογέρες κοτόπουλου, που θα είναι το ορεκτικό του σήμερα, και ετοιμάζεται να συνεχίσει με στήθη λεμονάτα για κύριο και ερωτική βάφλα για επιδόρπιο, όση ώρα η Μυρτώ παίζει με τους φίλους της στην παραλία. Ξεκινάμε τώρα. Για πες. Με μια ερωτική βάφλα που λένε. Διασκεδάζεις βλέπω. Ωραίος είναι. Έχουμε επιλέξει εδώ τη φράουλα που αντιστοιχεί τον έρωτα, την μπανάνα που αντιστοιχεί επίσης τον έρωτα και μερικούς ξηροκάρτους που έχουμε τρύψει και το έχουμε κάνει. Βάλε καρύδι, σε παρακαλώ. Αλλά θα χρειαστώ βοήθεια. Πάρε του κοινού. Κάτσε εδώ. Να είμαι κι εγώ. Πάνα, ο Πίκατσου. Τι έγινε, Μίτσο, τι έχουμε. Τον έβαλε αυτό. Το αγόρι μου έχει παγώσει ο άνθρωπος, θα πεθάνει. Βάφλα και ερωτική, ξέρεις, έρωτας. Γιατί δεν την ονόμασες σεξουαλική, ας πούμε. Όχι, σεξουαλική δεν κάνει, αδερφέ, δεν κάνει. Για πες τι κάνουμε τώρα. Αδερφέ, θέλω να μου κάνεις τώρα μείγμα. Όσο πιο πολύ γρήγορα γίνεται. Βάλτε λίγο στο φούρνο μικροκυμάτων, λίγο να ξεπαγώσει. Δύο κούπες βάζουμε από αυτό. Βάζω πολύ ή σε τσιγκούνι. Μην το παρακάνεις κιόλας. Βάλε ρε να φάει. Σίγουρα, γιατί λένε ότι η τσιγκουνιά είναι μαγεία γι' αυτό. Δεν τσιγκούνι, ε. Μίτσο έγινε πολύ πρώτο, φιλέα. Ωραίος. Ναι, πολύ πρώτο. Για δοκίμαστο. Ακόμα είναι νωρίς. Να περιμένεις. Θα θέλει και άλλο βούτυρο να βάλουμε. Όχι, εντάξει. Κάτσε να το γυρίσω άμα είναι και θα πει το θα πέσει το τέτοιο. Θα το γυρίσω. Αλλά θα χτυπάει. Τι είναι ρε, βόμβα έβαλες. Όχι, Αντώνη, βλακία κάναμε. Τώρα. Εντάξει, αντάνοι είμαστε. Τι θα τις μαγειρέψεις. Είπα να μαγειρέψουμε στήθια λεμονάτα με πένι. Στήθια, γιατί τα είπες στήθια. Φίλε, υπονοούμενο ρε φίλε, να καταλάβει λίγο το υπονοούμενο ρε. Α, μα δες και το περιεχόμενο, δεν θα είναι καθόλου υπονοούμενο. Το πιάτο είναι κάτι σημαντικό. Βαφλιέρα παιδιά, έγινε. Κουδουνάκι, για να δούμε. Τα σπάει φίλε, εντάξει. Καταφέραμε. Δεν γίνονται αυτά, αυτό δεν είναι βάφλα.
Εντάξει, λίγο αποτυχία, αλλά δεν πειράζει. Πρώτη και άλλη. Εντάξει. Γιατί αποτυχία, μια χαρά φαίνεται. Και σε είπα, βάλε μου πυρό. Βάλε ρε, τσιγκουνεύεσαι, ρε. Δεν θα ήθελα να ήμουν η κοπέλα σήμερα πάντως. Ρε εσύ, αυτή θα σερβίρει, ρε, θα γίνουμε ρεζίλι, ρε. Αυτό θα σερβίρει. Έλα μου, ρε, σιγά, κάτσε να την δοκιμάσω. Όχι, να την δοκιμάσω, όλο, κάτσε, ρε. Είναι και οι σπεσιαλιτές σου, ρε Μίτσο, είναι και οι σπεσιαλιτές σου. Άσε να τη φάμε εμείς και βλέπουμε για την επόμενη. Τελικά σας άρεσε, ε. Μίτσο, να ξεκινήσω εγώ άμα είναι να κάνω δύο βάφλες καινούργιες, να ξελασπώσω. Ναι, ναι, ξεκίνω και εγώ άμα είναι να ξεκινήσω το κύριο πιάτο. Ναι, για να μην καθυστερούμε. Κάνεις εσύ αυτό και θα κάνω εγώ το άλλο. Τι ρε παιδιά, πάλι για καφέ θα πάμε. Τι, για μπιλιάρδα θα πάμε. Διαφωνίες βλέπω στην παρέα. Για μπιλιάρδα θα πάμε. Άντε, πάμε. Και μπιλιαρδάκι μετά τη βόλτα στην παραλία. Και από ό,τι βλέπω, η Μυρτό το κατέχει το άθλημα. Το ξάδερφος όμως. Yes. Έτσι πρέπει. Λοιπόν, κοιτάμε τον κύριο Πιάτος. Ναι, κύριος Πιάτος, έτσι, έτσι. Για να δούμε, θα τα καταφέρουμε να κόψουμε το κοτόπουλο. Δεν τα καταφέρεις, δεν σε φοβάμαι εσένα. Όπα, δεν τα καταφέρουμε, δεν πειράζει. Ξανά, άλλη μια προσπάθεια. Ξανά, μάνα. Τελικά δεν τα καταφέρουμε στο κοτόπουλο. Έλα ρε κοτόπουλο, είναι γράμματα, δεν είναι ρε, κάνε το καλά ρε. Έτσι πάμε πολύ γρήγορα, με πολύ μεγάλη ταχύτητα, έτσι όλο μια χαρά, όλο τετέ. Ρε να μην αγχώνεσαι, προλαβαίνεις, σιγά σιγά. Κάτσε λίγο να ανοίξουμε λίγο, να πάμε λίγο. Τι θέλεις, βουτυράκι? Πρόσεχε, πρόσεχε. Το βούτυρο, να το ανοίξουμε λίγο το βούτυρο, κάτσε να κόψω κανένα δάχτυλο. Είναι εντελώς σχήμα το παιδί. Βάμε τώρα και άλλο το πίπερο, έτσι. Βάμε λίγο άλλο το πίπερο. Ο Πάνατο, τι κάνεις εδώ τώρα? Τώρα έχω βάλει το βούτυρο, βάζω το κουτάκι, βάζω και το ορατάκι τώρα, έτσι. Βάλτε όλα, με τρέλα βάλτε. Το μείγμα είναι έτοιμο. Έτοιμο, οκ, okay, άντε, ρίξτε το. Εσύ πού είσαι, σε τι? Εγώ είμαι τσιγαρίζω το κοτόπουλο, αδερφέ. Σε τι στάδιο είσαι? Ξεκινάω τη σαλτσούλα, έτσι. Πολύ άγχος βλέπω, πολύ βιασύνη. Να ρίξουμε σιγά σιγά. Δεύτερη προσπάθεια, για να δούμε. Για να δούμε δεύτερη προσπάθεια θα πετύχει. Ξέρεις να καλυφθούν αυτά τα μαυρούλικα, ρε. Πώς τα λένε, αυτά τα... Αυτά να είναι, πώς τα... Αυτά τα τετραγωνάκια, έτσι, τα κυβάκια. Τι μαλακίες κάνει εκεί αυτές. Τώρα ψήνεται, έλα, το καημένο το κορίτσι. Γιατί το λες? Ή ο μπαμπάς θα έρθει να την πάρει, ή το ασθενοφόρο. Έλα που δεν θα της αρέσει η βάφλα, εντάξει. Μάλλον το κύκλος. Σαφινό. Τι την κάνεις? Ένα δεν. Μας έφερε και φεύγει. Να έρθει να βάψει. Θα το πούμε, καλή υπομονή. Ναι, θα σε πούμε μετά το βράδυ όταν τελειώσω. Εντάξει, δεν χανόμαστε. Καλά, ναι. Άντε πάει. Έλα, φιλιά. Φιλιά, καλά. Πάμε τώρα για τις γυναικείες δουλειές. Ξέρετε τώρα, ρούχα, make-up. Βάζουμε το ζωμό κότας, έτσι, για να πάρει και τη γευσούλα του. Γιατί αν δεν το βάζεις αυτό, δεν σε έβλεπα καλά. Έλα, έλα, πέσε, έλα, έλα. Άμα δεν ακούει η φώνα του. Α, γεια σου. Τα έχει βάλει μέσα όλα χύμα. Αυτό, παιδιά, δίνει πολύ καλή γεύση. Τι θα βγει αυτό το πράγμα? Και να μην καθυστερούμε, συνεχίζουμε. Βάζουμε κρέμα γαλακτός. Περίμενε να λιώσουν λίγο, να ψηθούν λίγο, κατευθείαν. Και επίσης σκευάζουμε λεμονάκι. Τώρα δεν έχει κουτσί όπως βλέπω. Εντάξει, οπότε το στίβουμε το λεμόνι. Σαν ομελέτα είναι αυτό τώρα. Αντώνη, πεινάς. Να σου πω την αλήθεια, ένα άντρας θα το τρώγα τώρα. Θα περιμένω μέχρι που να γίνει αυτό. Γιατί εσύ θα το βάζεις, Αντώνη? Επειδή είμαι φίλος σου, ναι, και θέλω να κερδίσεις, καλύτερα άσε να φάει κόμμα. Από αυτό σίγουρα δεν θα δοκιμάσει. Τώρα βγάζουμε το κοτόπουλο, όπως βλέπουμε. Το κοτόπουλο. Έχω τις βρασμένες τις πένες, είναι ήδη έτοιμες. Τις έχω βράσει από πριν για να προλάβουμε, ορίστε. Και να τις ρίξουμε μέσα με τη σαλτσούλα. Τι έγινε πάλι? Τη βάφλα. Πω, έχει αυτή. Εντάξει, ωραία βγήκε. Φέρε το πιάτο να την κάνουμε την πρώτη. Να την κάνεις και πέτατη. Βγήκε μισή και μισή, πιο ωραία θα βγει έτσι. Ναι, ναι, το κάνω έτσι να μην φανεί, ρε. Έτσι, ξέρεις, αφού θα το καλύψουμε με ρέντα, ρε. Ρε και σου βάλει να βάλεις, δεν καλύπτεις αυτό το πράγμα. Κάτσε να το ξεκολλήσουμε πρώτα. Κλασικά, χωρίς γάντια εγώ. Τη χάλασες πάλι. Άμα είναι, κάνε και μια τρίτη προσπάθεια, Αντώνη. Κάνε και μια τρίτη βαφλέρα, γιατί εγώ είμαι έτοιμος εδώ με τις πένες. Κάνε τέταρτη, πέμπτη, έκτη. Πάνω ετοιμαστώ. Τι θα βάλεις? Αλλάση, μη ρωτάω, θα σε δω μετά. Άνα, γεια σου. Είδες, το πιάσες. Εντάξει. Φεύγω, επιστρέφω σε λίγο. Μην χαλάσουμε και την έκπληξη. Όπως βλέπετε, είμαστε στο δωμάτιό μας. Και έχουμε επιλέξει κάποια ρούχα. Έχω επιλέξει αυτό το τζινάκι. Πολύ trendy. Το βλέπω εδώ με τις τρυπούλες εδώ, μοδάτο κιόλας, έτσι, ιστορία εδώ. Με air condition.
μια χαρά το κόβω. Και για μπλουζάκια έχω επιλέξει τρία μπλουζάκια. Το ένα είναι αυτό, μαύρο, έτσι. Γιατί μου αρέσουν τα μαύρα εμένα. Εγώ λέω αυτό θα βάλεις. Και το κίτρινο. Αυτό είναι από άλλο δικέφαλο, δεν κάνει. Είσαι και πάω, δεν πάει κίτρινο. Κίτρινο δεν το συζητάω, πάρτο. Έχω θέλω εδώ παπούτσια. Παπούτσια είναι αυτά, είμαι τραγωπέδιλα. Τώρα αυτά ταιριάζουν ή αυτά ταιριάζουν. Τώρα για να καταλάβω, βλέπετε εσείς καμία διαφορά? Δεν βλέπω καλά. Καλά, Δημήτρη, χοντρική τα αγοράζει τα παπούτσια. Λογικά αυτά εδώ θα πάω. Έτσι. Είναι εντελώς σχήμα πάντα. Στον πάω με χείλα. Το θέμα είναι να δούμε αυτό το μπάκι Μυρτό, που από την πρώτη εντύπωση δεν ενθουσιάστηκε και πολύ. Ακόμα βέβαια είναι νωρίς. Το παλικάρι ξεποσταίνει. Του τελείωσε η ενέργεια, φαίνεται. Στρώσε λίγο το τραπέζι, ρε φίλε, γιατί είμαι πολύ πτώμα, ρε φίλε. Είμαι αντεγιά. Πόσο πτώμα είσαι, ρε? Όσο δεν φαντάσαισαι. Δεν φαντάζομαι. Η φαντασία μου δεν φτάνει τόσο ψηλά. Μήπως θέλεις ξεμάτιασμα? Θα σε κάνω, Μίτσο, πρώτο μάγκα. Χαμστεράκο, θα είσαι πρώτος. Το τραπεζομάντιλο δεν μ' αρέσει. Μίτσο, θα σου το πω. Μη σε πάρει ο ύπνος. Εγώ έχω, δουλεύω μετά, δεν θα κάθομαι εδώ. Μπα, μην ασυγείς, αδερφέ, εντάξει, όχι, εντάξει, εγώ δεν κοιμάμαι, εγώ έτσι μισό κλείνω τα μάτια μου, είσαι να ξεκουραστώ, έτσι. Ξύπνα, ξύπνα, κοιμισμένε. Ξεκουράζει τα μάτια του, δεν κοιμάται, ρε. Πάντως εγώ ένα σε λέω. Άμα είναι η γκόμενα καλή, θα σε αφήσω εδώ να κοιμηθείς, θα πάρω το τραπέζι από εδώ, θα το βάλω από εκεί και σε αφήνω εδώ και κοιμάσαι. Η γκόμενα είναι καλή, διώξ' το... Τι λες? Κάνε μια στροφή να δούμε. Μια χαρά. Όλα αυτά για ένα Δημήτρη 2 μέτριο που θα σου κάνει κοτόπουλο. Εντάξει, κοτόπουλο θα μου κάνει, θα μου κάνει. Μπαμ! Τι λέει, Αντωνάκη, εντάξει. Μίτσο, να σου πω κάτι. Το τραπέζι είναι τέλειο. Ευχαριστώ. Το φαΐ είναι τέλειο. Ευχαριστώ. Η βάφτα μου είναι τέλεια. Ευχαριστώ. Η βαφιέρα, εντάξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εφευγές. Όχι. Όχι. Δεν είπαμε θα κάτσω κι εγώ. Όχι, όχι, αδερφέ, το παιχνίδι είναι δικό μου και πρέπει να την κάνει. Τι είναι το παιχνίδι? Δικό σου. Να. Όπα, από πού ήρθα, τι λένε στο χωριό σου? Από εκεί που ήρθες, από εκεί φεύγεις. Εντάξει ρε φίλε, φεύγω. Άντε. Άντε, τσάω Τσάω. Ρε ζήλια, θα με δει η μάνα μου. 10 μέρες θα με μουτζώνει ότι έφυγα από το ψυγείο, ρε. Τι άλλο θα δούμε. Δεν γίνεται αυτό. Που είστε μεγάλα νούμερα εσείς. Ναι, αλλά το εδεσκεδάζουν και αυτό μετράει. Αν βγάλει αυτή την τρέλα και στο δείπνο, έχει πολλές ελπίδες. Για να δούμε λοιπόν τι μας επιφυλάσσει και το σημερινό δείπνο. Καλώς στην πλοκή πέσαμε. Το άλλο με τις λύπη. Το όνομά σου? Μυρτό. Μυρτό, παίρνω μέσα με αυτό. Μπράβο Μυρτούλα, όλο φωτιά είσαι σήμερα. Σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Πω. Ωραίο χρωματάκι, χαρούμενος. Εμάς ήρθες μέσα στα μαύρα εκεί, μας προκάλεσες, μας κόλασες. Για πες με αυτό, τι λέει άλλο, πώς είσαι? Φιλή με λαχρινή, με καστανά μάτια. Μια χαρά. Εντάξει. Ναι. Και θα περάσουμε στο ορεκτικό. Ναι, ας ξεκινήσουμε. Έγινε. Κάθε φορά και πιο όμορφη από ό,τι βλέπω. Ο Δημήτρης ακόμα δεν έχει συνέλθει από το σοκ. Εντάξει. Η κοπέλα είναι όμορφη. Όμορφη. Για τα μούτρα σου. Σούπερ. Έτσι όπως την περιμέναμε, ψηλή. Αλλά βλέπω είναι λίγο μασημασημένη, δεν είναι λίγο έτσι άνετη. Τι άνετη να είναι με τον αρουραίο που έχει απέναντι της? Δεν έχει χαβαλένια, Μίτσο, μην πολεμάς. Ο Δημήτρης από πρώτη εντύπωση ήταν πολύ γενικός, έτσι, εύθυμος και άνετος αρκετά. Πρικυπέσα που την είπα πριν στην πόρτα, πιστεύω πως όντως την ταιριάζει πάρα πολύ, την πάει. Και όχι μόνο πρικυπέσα, μπορεί να την πεις και βασίλισσα. Το στέμα της λείπει. Θεά τη λες κιόλας. Άσε να πάνε. Έλα, κόψε και κάτι. Τα κούκλα μου και τα πριγκιπέσα μου και αυτά είναι λίγο ξενέρωτα. Αλλά πώς βολεύει το καθένας, άμα τη βρίσκει έτσι αυτός. Μάγκες, ετοιμαστείτε. Εντάξει, την έχω εγώ στο χέρι. Μ' αρέσεις. Ορίστε και το ολεκτικό μας. Νομίζω ότι θα της αρέσει, αλλά με τη Μυρτό βέβαια δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος. Σαν να δεις, ορίστε και λιγάκι. Έλα. Μπράβο, μαράκι. Ξέρω άλλο τρόπο, εντάξει, δεν πειράζει. Ντροπή. Θα το ρίξει μέσα. Ναι. Όχι μέσα, πρόσεχε. Δεν έχεις πει ποτέ με φιλό? Ναι. Μη σφαχτείς μόνο, Μίτσο. Δεν χωράει. Βάλε δάχτυλο.
Είναι μεγάλο το λαιμός. Άρα, να γεια σου. Θάλασσα τα έκανες. Και για πες. Άντε καταρχάς αλλά στην γεια μας. Γεια μας. Τα ντεκόλτε σήμερα η Μυρτώ. Γιατί σε χαλάει. Ωραίο, έτσι. Μ' άρεσε με το κρασάκι. Καλό είναι, αλλά είναι ζεστό. 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 Καβαριέσαι μόρα. Υγεία να έχουμε. Και να δοκιμάσουμε εδώ και τη σπεσιαλιτέ μας. Πολύ ωραία. Τι λέμε, τι ασχολείσαι άλλο με το. Δουλεύω παραγωγή. Άντε ωραία, σώπα. Εσύ. Εγώ ένα γυμνάσιο έχω τελειώσει. Ναι, αλλά είναι το γυμνάσιο. Και ένα τεχνικό λύκειο. Μια πορεία, έτσι λίγο άσχετο βέβαια. Ναι, πες μου. Γιατί έχει τόση φασαρία έξω. Ξέχασα να σου πω, κάνουν γάμο οι γείτονες από ό,τι πέρα. Άντε να ζήσουν, δε βρε. Και στα δικά σας. Τι θα έλεγες να περάσουμε στο ρεκτικό, γιατί βλέπω δε σαν να μην τρώσεις πολύ. Άστο, στο ρεκτικό είσαι, στο κυρίως πιάτο είναι. Σιγά σιγά, εντάξει. Είναι λιγάκι βιαστικός ο Δημητράκης. Έφαγες πιο πριν. Τσιμπούσα διάμεσα, ξέρεις που το έφτιαχνα, μπαπ, έβαζε κάτι στο στομάχι. Μπαπ, έφτιαχνα κάτι στο στομάχι, ξέρεις. Ο Δημητράκης εντελώς τρελός. Μισό λεπτό να πάω με το μαχαιροπύρωνα, τα πιάτα σου. Μισό λεπτό. Εντάξει. Μπορεί να μην έφαγε, αλλά πιστεύω πως μου είπε ότι της άρεσε. Την άφησες να φάει. Της άφησες περιθώριο, Δημητράκη. Αυτό το πράγμα τώρα που μου είπε αυτός από μόνος του να προχωρήσουμε στο επόμενο πιάτο, χωρίς να το πω εγώ και χωρίς να έχω φάει μόνο μία μπουκιά, δεν το κατάλαβα. Πολύ καραγκιόζ, δεν είναι Μυρτό. Θέλει να σε ξεφορτωθεί μάλλον. Ο λόγος ήταν επειδή φοβάμαι μην κρυώσει το κύριο πιάτος. Το κύριο πιάτος. Θα της φέρω λίγο ζεστό. Το κρασί ζεστό. Πάλι το ξέχασε να το φέρει. Το φελός έσπασε. Πάντως σήμερα τα μάτια της λάμπουν είναι καταπληκτικά. Ορίστε και το κύριο πιάτο. Στήθια λεμονάτα. Με πένες. Στήθια αμάτα. Ας απολαύσουμε το φαγητό μας. Αλλά και αυτή με την ταούλια. Εντάξει, μωρέ, τι να κάνουμε. Συμβαίνωσα. Γάμος είναι, γλέντια είναι. Τι να κάνουμε, το παντρεύονται οι άνθρωποι. Παντρευτούν για να φάσει σύζυγα. Ας τους ευχηθούμε καλή τύχη. Φάε. Άντε να δούμε και το κύριο πιάτο τώρα. Πολύ ωραίο, μπράβο σου. Με αυτό, ωραίο, ωραίο. Το γελίο, δε. Το κατόπουλο είναι γνώστο. Έχει, δεν έχει μια γεύση έτσι λεμόνι, Λεμονάτο είναι. Το παρατηρείς καθόλου. Όχι. Όχι. Γιατί μόνο εγώ το παρατηρώ. Αφού είσαι βλάκα, το είπαμε. Και για πες. Τι άλλο είναι ο κουμπουκάκι. Μπουμπουκάκι. Μην γίνεσαι τόσο γελίος, εντάξει. Πώς θα περνάς. Γενικώς καλά, εντάξει. Ναι. Δεν το σχολίασε. Η Μυρτώ μάλλον της άρεσε το μπουμπουκάκι. Όταν λες γενικώς καλά, εντάξει. Καλά καλά ή... Εντάξει, έχουμε κάποια ζόρια. Κάνα ζόρι. Δεν μπορεί να καλατηθεί η Μυρτώ από τα γέλη. Κάνα ζώα. Χαίρομαι. Μπράβο. Αυτό έχει σημασία. Η ζωή είναι μια τρέλα. Τα άσχημα τα περνάς μέσα στο μυαλό. Σιγάρα με το πιρούνι να βγάλεις κανένα μυαλό μέσα. Και Θεσσαλονικιά, να φανταστώ. Ναι. Από ποια περιοχή αν επιτρέπετε. Καλαμαριά. Καλαμαριά είσαι. Ναι. Άι, βρε. Πλάκα κάνεις, σοβαρά. Εντάξει, δεν και από το Παρίσι, από την Καλαμαριά είπε. Έχεις πάει Καλαμαριά. Ξέρεις, σίγουρα. Καλαμαρικά, Πλάκα μας κάνει. Πιο πολύ εδώ στη γειτονιά, πιο πολύ με τη γειτονιά. Κλασικά δεν πάω, δεν βγαίνω και πολύ καφετέρια. Πιο πολύ τσιπουράκι, ρετσινάκι, ξέρεις. Σε άκι όλα, ρε παιδί, μικρά πράγματα. Να τα παίρνεις και... Να γιάσουμε, πιάνεις, είδες. Εντάξει, να πιεις το κρασάκι, να πας να με ζεδάκι, το λοκανικάκι σου εκεί. Κομμένο, έτσι πάω, πάω να τα φας. Ρε, μας άνοιξε την όρεξη, ρε. Είναι άλλη φάση, εσύ τώρα. Καφετέρια τώρα πας και πατάπα, τούπα, τάπα, τούπα, τά, τσιγάρο, κι, βάρο, κάπνος. Είναι ήσυχα, έχει τον μπερλέρ εκεί, ο άλλος με το μπουτσουκάκι. Τσουκου τσουκου τσουκου. Τσουκου τσουκου τσουκου. Είναι άλλη φάση, ρε. Είναι... Τσουκου τσουκου. Το νιώθεις, το ζεις. Ναι, ναι, ναι. Τη φαντασία σου που το έχεις, το ζεις. Όταν μιλάω, εντάξει, στάζει η μέλη από το στόμα μου, εντάξει. Διακρίνω μια έτσι μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Όχι. Μεγάλο ψώνιο. Η αλήθεια είναι ότι με το που σε είδα, αγχώθηκα. Γιατί? Εντάξει, όταν ξαφνικά ανοίξει την πόρτα και βλέπει μια wow, μια Δήμητρη, λέω wow. Wow, Γιούρια! Τι πριγκιπέσα είναι αυτή, λες τώρα, όχ. Πολύ πριγκιπέσα. Άρα, πριγκιπέσα. Σε λίγο.
Τι αρέσει στον Δημήτρη όταν πίνει? Τι περιπέτεια έχει με το φλαμέγκο? Τι αγιώνουμε και γεια σας. Πώς χορεύει το heavy metal? Κουνά στο κεφαλέτι. Ο Δημήτρης φαίνεται να βιάζεται και η Μυρτό έχει μπερδευτεί. Της πήρε τις φλογέρες πριν καν προλάβει να το δοκιμάσει, ενώ το κρασί καταναλώθηκε μαζί με το φελό του. Και ήταν και ζεστό. Για να δούμε τώρα πώς θα μιλήσουμε, να μην πούμε καμιά κοτσάνα, έτσι. Άσε, έχεις πει. Πιστεύω, εντάξει, μου δίνεις τον αέρα, οπότε εντάξει, χαλαρώνω σιγά σιγά, εντάξει, πιστεύω πως θα τα πάμε καλά. Θα έρθει και όπου να είναι και η ερωτική βάφλα που σου έχω ετοιμάσει. Πιστεύω πως θα σου αρέσει η βάφλα. Δεν ξέρω αν με τρως βάφλα. Πρόεδρο. Έγινε. Πού πας, ρε. Τι έγινε. Να σου φέρω το γλυκό. Α. Να. Θυμίσμε. Μα τρώει ακόμα. Γιάλωσε. Γενικώ σε κυνηγάει κάποιο. Όχι, δεν με βιάζουμε. Όχι, εντάξει. Κάτσε λίγο να τα πούμε. Ναι, όχι, προς Θεού, τι. Χαλάρωσε. Τι να χαλαρώσω. Βλέπω ένα βλέπεις. Ο Δημήτρης έχει φάει κόλλημα. Θα χαλαρώσει, yeah. Είμαστε εδώ τώρα εγώ. Έχω πάρει φωτιά μέσα, δεν μπορώ να χαλαρώσω. Να έρθω να ζεσβήσω, δεν φέρω κανένα νερό. Φωνάξουμε την πυροσβεστική άμα είναι, να σε βοηθήσει. Λες, λες να βοηθήσει. 199. Ναι, πυροσβεστική. Εντάξει, όχι, εντάξει. Πιες λίγο, κοπάρα το έτσι, πάω να χαλαρώσει. Όχι, τι να σου πανίσω, δεν μπορώ, όχι, η αλήθεια δεν πίνω πολύ, όχι. Απλώ μου αρέσει το πιπιλάω, όπως το λέμε. Το κάνεις. Πιπιλάω. Μη λες τέτοια, Δημήτρη, παρεξηγούνται εύκολα. Τι είναι η στάση του όνειρου, πάει. Άντε στην υγειά μας με αυτό. Τους έπαιγε στα νευρικά γέλια. Sorry κιόλα, ε. Όχι, εντάξει, συγχωρημένο, αλλά τώρα. Τέτοιε λέξει την ώρα που τρώμε. Όχι, εδώ, δεν είχαμε εντάξει. Είσαι πολύ γέλιος, δεν παίζεσαι με τίποτα. Εσύ, ασχολείσαι τίποτα με άθλημα, τίποτα. Παλιά έπαιζα μπάσκετ και διάφορα, αλλά και χορό έκανα, το χορό ασχολούμουν. Μπράβο, Λουίς. Η αλήθεια είναι και εγώ με ασχολήθηκα με το χορό, αλλά όχι, μην φανταστείς πάρα πολύ, με το χορό του Φλαμέγκο. Το χορό του Φλαμέγκο. Εκεί που πήγαινα ήταν όλες γυναίκες και ήμουν ο μοναδικός άντρας. Και μου μάθανε να κινήσεις γυναικείες και δεν το άντεξα, δεν μπορούσα. Σε φερλή χορό έκανες. Σιγά σιγά μας τα λες όλα. Αυτό δεν υπήρχε άντρας που να μου δείξει ιατρικές πράγματα και έκανα ό,τι κάνανε οι γυναίκες. Α, τώρα εξηγείτε. Και λέω εντάξει τώρα, τι αγίνουμε και γεια σας. Το δηλαδή. Ναι, ενώ δεν είσαι, θα γινώσουν. Σωστός. Καλά τώρα δεν γίνεσαι γεια σας. Ω, ναι εντάξει, που λέω λόγος, εντάξει δεν. Δηλαδή όλοι χορευτές γεια σας είναι. Όχι, όχι, προς εμένα μου αρέσει χορός πάρα πολύ. Χορεύω όλα τα τραγούδια. Heavy metal, rock, rap. Yo man, down. Το χορεύεις heavy metal? Ε, ναι, που κουνάς το κεφάλι. Πώς το κουνάς το κεφάλι? Κατσίκι. Χάσε λίγο, γιατί αυτή είναι η μουσική που ακούω. Α, κούνε και εσύ λίγο το κεφαλάκι σου, πουλάκι μου. Headbanging λέγεται. Εγώ ξέρω ότι τουκουτουκουτουκουτουκουτου. Τι νούμερο είσαι. Θα κάνω ένα τρίγκ, δεν έχει φωνάσει ένα τρίγκ λιγάκι, εντάξει, αχ, λίγο χαλαρώσω. Να χαλαρώσω. Χαλάρωση, Δημητράκη. Είμαι γενικός της μουσικής. Σαν, βασικά τι μουσική ακούς εσύ? Πιο πολύ είμαι του ρεμπέτικου, ξέρεις αυτό. Τάλι, τυρι τυρι. Ντούκου ντούκου ντάπα ντάπα το μπουζουκάκι, μια χαρά τα πας. Αλλά γενικώ ακούω πολλά εδώ. Δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, όποιο να μου πα και να στο χορέψω και να στο τραγουδήσω. Εσύ είσαι ο Μεταξόπουλο. Α, είσαι παντό και ρόλο. Αυτό θα σου πω, ότι απλώνουμε παντού. Δηλαδή, με όλα. Χαμελέοντα. Α, πε το και εσύ. Αλλάζει χρώματα. Είμαι λίγο άνετο άνθρωπο. Τι σχέση αυτό με αυτό που σε ρώτησα? Έλατε, τον τρελάνε στη γυναίκα. Την έχει κάνει να υδρώσει, πρώτη φορά τη βλέπω να υδρώνει. Να ξεμπερδευτούμε λίγο, να ηρεμήσεις και όλα, να φέρεις το... την ερωτική βάθμα. Ναι. Ναι, ευχαριστώ. Γιατί όχι. Πιστεύω ότι θα γυρώσω, άρεσε πάντα. Την εντυπωσίασες. Ένα μισό λεπτό, ένα λεπτάκι μόνο, έτσι. Ναι, ναι, μην αγώνεσαι. Έχεις λαχανιάσει να μιλάς. Λέω πως το φαγητό της άρεσε πάρα πολύ, γιατί εντάξει έφαγε. Της άρεσε, σίγουρα της άρεσε. Σε κάποια φάση μου βγήκε έτσι ένα άγχος, αλλά μου φύγε ο άγχος. Σου φύγε ο άγχος.
Και με έπιασε αυτό μετά, ξέρεις, ο εαυτός μου, ας το πω έτσι, η τρέλα. Δημητράκη, είσαι πιο τρελός και από τρελός. Άλλη τρέλα, όλη μούρλα, ρε. Εντάξει, αυτό που ζω δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Προσπαθώ με τα βία να κρατηθώ από τα γέλια. Εγώ δεν κρατιέμαι πάντως, Μυρτώ μου, δεν κρατιέμαι. Δηλαδή θα λιώσω στα γέλια, άμα αρχίσω εγώ. Και παίρνω στα σοβαρά αυτά που μου λέει. Το κορίτσι επικοινωνεί άνετα. Φάνηκε, πίστεψέ με. Δηλαδή δεν τρώει κολλήματα. Δεν βγάζουμε συνεννόηση. Δεν καταλαβαίνει τι του λέω, τι τον ρωτάω. Το έχει αυτό. Οι απαντήσεις του είναι σχεδόν άσχετες. Γιούρια. Όλο αυτό το σκηνικό είναι τρομερά σουρεάλ. Τελείως όμως. Τι να σας δείξω, μια κίνηση φλαμέγκο. Δείξε να πεθάνω. Κάνε μας τον κλόν. Μπαλαρίνα. Έτσι, άλλα του λέω, άλλα καταλαβαίνει. Το παιδί τραγωδία. Άλλα ντάλλας Παρασκευή στο γάλα. Την πόλη έρχομαι και την κορφή κανέλα. Έπεσε η τρελό καλλιτέχνη. Τι να κάνουμε τώρα. Ωραίος. Να είμαστε στο δωμάτιο του Δημήτρη. Νούμερο 2 κιόλας. Μου φτάνει που είμαι το νούμερο 1 πάντως. Συλλογή από Σουγιάδες. Εντάξει, αρχική περνάς και τα έχεις μαζέψει έτσι όλα. Ο Μπάμπης ο Σουγιάς. Λάθος όνομα του δώσανε του άνθρωπου. Αυτή στην πλευρά τώρα τη βλέπουμε. Καταστασία σχετική. Σχετική. Όπως για πεταμένα που να είναι. Σημάδευτα λίγο, κοπέλα θα έρθει. Ορίστε και η βάφλα. Καλά, αυτό είναι τεράστιο. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό λέγεται ερωτική βάφλα, γιατί είναι τεράστια. Βάφλα είναι ερωτική, δεν ξέρω. Για να δούμε λίγο τώρα. Ας ελπίσουμε ότι η ερωτική βάφλα θα κάνει την υπέρβαση. Δημητράκη, για πες μας. Όλα είναι μπερεκέτη, δηλαδή. Μπερεκέτη. Μια χαρά. Μ' αρέσει με τριόφρον. Είναι όντως πάρα πολύ ωραίο. Κακώς που μιλάμε με γεμάτο στόμα, αλλά είναι, σου λέω, ζετέ, δετσέ και βάρα. Yo, man. Ό,τι να είναι, λες, Δημήτρη. Ας μιλήσουμε λίγο για μας, έτσι. Τι να μιλήσετε, για εσάς. Τι θα κάνεις το καλοκαίρι. Πω. Θα πάω σίγουρα Κρήτη. Κρήτη. Συνήθως κάθε χρόνο πάω. Και μόνο στην Κρήτη, δεν έχεις πάει πουθενά αλλού. Έχω πάει Σκύρο, έχω πάει Σκιάδο, έχω πάει Θάσο, Σαμοθράκη. Σύνεσαι για μαλακία, να την πεις τώρα, πες την. Ωραίο, Σαμοθράκη. Σαμοθράκη. Ναι, τα σπάει, ναι. Σας βλέπω στο τέλος, Ζεγβαράκη. Εγώ το μόνο νησί που έχω πάει είναι Σαντορίνη και Θάσο. Α, Σαμοθράκη δεν έχει πάει. Όχι. Έχει ακούσει. Άρα πάλι δεν ξέρεις ότι τα σπάει. Είναι, ξέρεις, αυτοί που μεταδίδουν τα μηνύματα που λένε, ξέρεις. Α, να, πήγα θα μου στα Σαμοθράκη. Α, και πώς πέρασε, α, μια χαρά. Και μετά να το μεταδίδεις σε άλλο. Πρρ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 ρrr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 
σαν αλυσίδα. Πλάκα έχεις. Εγώ που έχω πάει λοιπόν, σίγουρα, άμα σ' αρέσει η φύση, θάλασσα δεν έχει. Πλάκα με κάνεις. Η φύση για μένα είναι το παν. Ωραία. Άρα είναι καλό. Έχω πολύ τρέλα, δηλαδή με τη φύση. Έχεις πολύ τρέλα όντως. Γενικώς με τα ζώα, με τα ερπετά. Θα ήθελα έτσι μια αρκούδα έτσι να έχω δίπλα μου. Αρκούδα. Μια αρκούδα. Θα την είχε φάει την κοπέλα τώρα, ρε. Θα την έχεις παρά, πηγαίνετε για καφέ, για τσιπουράκι, για τζούγκου, 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 για τον μπεγλέρι, για όλα. Αρκούδα μέσα στο σπίτι, δε έτσι. Πού άντρες για καφέ, καλύτερα από την αρκούδα. Τίποτα έτσι πιο συμμαζεμένο σε μέγεθος, δε. Κάνα τσιουάουα, ξέρω πώς τα λένε. Τσιουάουα τα λένε αυτά που έτσι πεπατάνε έτσι μικρά τσακάνα παιδάκια. Τσιουάουα είναι, δεν είναι τσιουάουα, είναι τσιουάου. Στο ζωολογικό κήπο δεν έχεις πάει. Παρακαλώ. Τι είναι, ρε, ξύπνα, ρε. Στο ζωολογικό κήπο. Εγώ μόνο τα λοντάρια είδα, τον ελέφαντα είδα. Άλλα λείπανε. Δεν έχει και το κροκόδυλο που έχει κάτω, κάτω που κατεβαίνει. Κάτι δύο κροκόδυλους που έχει. Τι λέει. Πριν πόσα χρόνια πήγε. Χρόνια εντάξει, δεν έχει πολύ χρόνια. Τώρα. Κάνα 2-3 χρόνια. Α, γιατί εγώ πήγα πρόσφατα. Δηλαδή πήγα κάνα 2-3 μέρες και δεν έχει ούτε λιοντάρια, ούτε κροκόδυλους, ούτε τι άλλο είπε. Ελέφαντες. Ναι. Δεν έχει, Πλέον όχι. Τα κλέψανε. Λογικά, επειδή ξέρεις τώρα αυτοί που τα κέντα, τα δάση και αυτά, με αυτά που γίνανε, λογικά τα στείλανε. Πήγαν ή τα στείλανε στην Ταϊλάνδη, ξέρεις κάπου εκεί που. Στην Ταϊλάνδη. Γιατί ξέρεις, οι ελέφαντες τα στείλανε στην Ταϊλάνδη. Πήγε στους κοκκόντους, τους στείλανε στην Αυστραλία. Πάνε, έρχονται. Σταματητή είναι ελέφαντα. Ξέρεις από πού είναι το κάθε ζώο, πλέον. Μα και αυτό ζώο είναι, και αυτό ξέρει. Μακάρι στην επόμενη ζωή να ήμουν τσίτα. Του Ταρζάν. Τι να σου να. Φέρε Ταρζάν που θέλει. Δεν τη τσιτά, Ξέρω. Που είναι έτσι που τρέχει έτσι με τέσσερα πόδια. Ναι. Α, τσιτάχ είναι αυτό. Άλλο τσιτά, άλλο το τσιτάχ. Μας μπερδεύει και κάνουμε και αβάου. Είναι ωραίο ζώο.
Και εγώ είχα να παγαπ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 α� Και καλά κάνει πλάκα τώρα, ξέρεις. Και είχε ψοφίσει και το πήρα, έκανα κανονικά το... Τον τάφο. Το τύλιξα εσύ με χαρτί, άνοιξα τσιλάκο, το έθαψα. Για το χέρι το παγαλάκι. Έχει πάει πλάκα η κοπέλα. Κανονικά, πώς θάβουμε ένα άνθρωπο, έτσι έθαψα και τον παγαλάκι και το αγαπούσα πολύ. Να δείχνει να αγαπάς το θάβεις. Εντάξει, όχι. Εγώ το έκανα θρησκευτικό πράγμα, δηλαδή κανονικά. Πολύ παραμύθινε εσύ. Και 40 μέρες έκανα κανονικά. Κεράκι έβαζα, ήμουν πολύ τσετέ. Δηλαδή, κόλυβα, έφτιαξες. Αγαπάω πολύ τα ζώα, αγαπάω, ναι, έχω τρέλα. Η αλήθεια είναι έχω τρέλα. Λοιπόν, πάρτε την κοπέλα από εκεί γιατί θα τη στείλει στο ψυχιατρίο. Δεν παίζει. Πραγματικά με έχει χαλάρωσει πολύ. Με χαλάρωσε. Δηλαδή με έδωσε, πώ να σου πω, δρόμο, έτσι. Απελευθέρωση, έτσι. Τέλειος. Ελευθερία. Ελευθερία, ναι, ελευθερία. Σου δώσω εγώ τις ερωτήσεις. Όσο εγώ θα πάω να σου περάσω την καρδούλα. Για να δούμε τώρα τι κάνουμε, Δημητράκη. Και εσύ απάντησε τις ερωτήσεις. Είμαι πολύ περίεργος να δω τις ερωτήσεις. Αν δεν έμενε κορδελιό, σε ποια περιοχή, οπουδήποτε στον κόσμο, θα ήθελες να μένεις. Καλαμαριά θα απαντήσει. Ωραία ερώτηση. Πιστεύεις ότι η οικονομική κρίση, που είναι η πρώτη που βιώνει η γενιά μας, θα επηρεάσει, χτυπήσει όλες τις τάξεις ή οι πλούσιοι θα την γλιτώσουν επάνω. Εντάξει, ωραία ερώτηση, εύκολη πιστεύω. Εδώ είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Είσαι πάντα τόσο εκδηλωτικός, θα γνωρίζεις κάποιον για πρώτη φορά. Αυτή είναι ερώτηση παγίδας, πιστεύω. Τι παγίδας, ρε Μίτσο, στάνταρ είσαι εκδηλωτικός, θα γνωρίζεις κάποιον. Πρώτη φορά δεις την κοπέλα και έχεις κολοτούμπες. Οι ερωτήσεις σου. Σε ευχαριστώ. Η καρδούλα σου. Δώσ' μου ένα λεπτάκι, μόνο ένα λεπτάκι, σε παρακαλώ. Ναι, ναι. Λίγο ακόμα και θα ξεχνούσει το δωράκι. Σου έχω πάρει και ένα δωράκι. Αχ, εντάξει, έφερε τη σακούλα. Σε ευχαριστώ. Σε γνώρισα. Κι εγώ, επίσης. Που φάγαμε, τα είπαμε, γελάσαμε. Αυτό ξαναπέστο. Θα τα πούμε και σύντομα. Γεια. Πολύ σύντομα, για να κρίνει. Γιατί όχι. Μακάρι. Τι μακάρι, σίγουρο είναι αυτό, ρεμίζω. Παρασκευή είναι ο τελικός, δεν θα έρθεις. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, γεια σου. Τάρασε και το σημερινό παίκτη, που ήταν και ο τελευταίος. Γέλασα πάρα πολύ. Το παιδί έχει απίστευτη πλάκα. Αν μας τρελάνε, τριμητό. Τουλάχιστον ήταν αυθόρμητος και ειλικρινής. Από το να το παίζει κάτι, καλύτερο αυτό. Αυτό δεν μ' άρεσε, Μερτό. Δημήτρη, πέρασα πολύ ευχάριστα μαζί σου. Και γέλασα πολύ. Το φαγητό σου ήταν πολύ καλό. Η βαθμολογία σου είναι 8-5. Σε περιμένω αύριο στο τελικό. Εξίσου ευχαριστώ, Μερτό. Εντάξει. Πιστεύω θα μπορούσε να μου βάλει πιο καλό βαθμό. Αλλά και με 8-5. Εμείς είσαι πλεονέκτη. Έχει πλάκα να θέλεις και από τη μεριά της να υπάρχει ενδιαφέρον. Μάγκες, ετοιμαστείτε. Ο αγώνας είναι μεγάλος. Σε περιμένω. Σε περιμένουμε. Αν και είπες πολλά, σε περιμένουμε. Λοιπόν, στην πρώτη ερώτηση. Αν δεν έμενες κορδελιό, σε ποια περιοχή οποιοδήποτε στον κόσμο θα ήθελες να μένεις? Οποιαδήποτε, αρκεί να είναι ήρεμη, χωρίς φασαρίες. Σωστό γι' αυτό. Με αυτή την απάντηση επιβεβαιώνει ξανά αυτό που του είπα και πριν, ότι είναι χασά χαμελέοντας. Δηλαδή μπορεί να προσαρμοστεί σε όλες τις καταστάσεις. Εγώ διαφωνώ όμως. Εντάξει, γενικώς του αρέσει η ησυχία και η ηρεμία. Εντάξει, ήταν καλό. Αν και για την ηλικία του θα έπρεπε να είναι έτσι λίγο πιο ανεβασμένος και να θέλει πιο δυνατά πράγματα. Αυτό δεν μπορεί να ισχύει για όλους φυσικά. Στη δεύτερη. Πιστεύεις ότι η οικονομική κρίση, που είναι η πρώτη που βιώνει η γενιά μας, θα επηρεάσει, χτυπήσει όλες τις τάξεις, οι πλούσιοι θα τη γλιτώσουν πάλι? Πιστεύω θα τη γλιτώσουν οι πλούσιοι, επειδή είναι πολύ λαμόγια. Εντάξει, τα λέει πολύ έτσι χύμα τα πράγματα. Στην Ελλάδα ζούμε, τα ξέρουμε, αλλά αυτά είναι εμείς που τους ψηφίζουμε κιόλας, κανένας άλλος, μαζί κι εγώ μέσα, γιατί κι εγώ τους ψηφίζω. Καλά, κι εγώ έτσι πιστεύω. Συμφωνούμε σε αυτό. Αυτό λέει. Και στην τρίτη. Είσαι πάντα τόσο εκδηλωτικός όταν γνωρίζεις κάποιον για πρώτη φορά? Εκδηλωτικός πιστεύω είσαι πάντα. Ναι, πάντα. Σήμερα ήμουν ο εαυτός μου. Μας μπέρδεψε τώρα. Τι θες να σου πει, σου λένε πάντα, σήμερα ήμουν ο εαυτός μου. Να δούμε και το δωράκι του. Παπούτσια. Και είναι ένα. Ανοιχτήρι είναι. Κρεμαστό. Α, κρεμαστό είναι. Σε σχήμα αγγέλου. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ όμορφο, πολύ εντυπωσιακό. Δεν είναι βέβαια το στυλ μου. Δεν έχει σημασία. Αλλά θα το τιμήσω κάποια μέρα, σίγουρα. Σε απόκριες. Για να θυμάμαι τι έζησα και τι πέρασα. Εννοείται. Ολοκληρώθηκε το καρέ. Δεν έχω καταλήξει ποιος θα είναι ο νικητής, βέβαια. Θα κρίνω και τον τελικό, εννοείται. Για να δω και εκεί πέρα τη συμπεριφορά τους. Σωστά. Γιατί πιο πολύ ήταν λίγο αγχωμένοι στα δείπνα.
Οπότε πιστεύω ότι την επόμενη φορά που θα βρεθούμε θα είναι πιο χαλαρή, επειδή τουλάχιστον θα έχουν ήδη μια πρώτη επαφή μαζί μου. Σε περιμένουμε. Καλή νύχτα. Ο Δημήτρης τελικά, αν μη τι άλλο, έκανε τη Μυρτώ να γελάσει με την ψυχή της, παρότι της έπαιρνε τα πιάτα πιο γρήγορα και από το Lucky Luke. Τουλάχιστον όμως ήταν εαυτός του. Και αυτό σίγουρα θα του δώσει πόντους. Αν αυτό βέβαια είναι αρκετό για να του χαρίσει την νίκη, θα το δούμε αύριο.